Σημαντική εξοικονόμηση πόρων αναμένεται να επιτύχει το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, το οποίο σύντομα θα παράγει και θα εμφιαλώνει ιατρικό οξυγόνο με ίδια μέσα και δεν θα είναι αναγκασμένο να το προμηθεύεται από ιδιωτικέ εταιρείε όπω γίνονταν ω σήμερα. Σημειώνεται ότι ετησίω το κόστο τη προμήθεια ιατρικού οξυγόνου για να καλυφθούν οι ανάγκε του νοσηλευτικού ιδρύματο ανέρχεται σε 155.000 ευρώ. Πλέον, το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων είναι ένα από τα πέντε δημόσια νοσοκομεία τη Κρήτη που θα χρηματοδοτηθούν με 1.400.000 ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ώστε να αποκτήσουν εξοπλισμό παραγωγή αερίου οξυγόνου. 5 Ιουλίου υπογράφηκε η υπουργική απόφαση που εντάσσεται στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων η δημιουργία, η κατασκευή και ο εξοπλισμός μιας μονάδας παραγωγής αερίου οξυγόνου που είναι τόσο απαραίτητο και σημαντικό για το νοσοκομείο μας. Αυτό πέρα από την αυτονομία που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που εξασφαλίζει την αυτονομία του νοσοκομείου σε οξυγόνο, εξυπακούεται ότι θα εξοικονομήσει και αρκετά χρήματα από το κόστος του οξυγόνου που αυτή τη στιγμή αναγκάζεται να αγοράζει το οξυγόνο από εξωτερικούς προμηθευτές. Και επίσης είναι σημαντικό να πούμε ότι η μονάδα αυτή θα έχει και τη δυνατότητα εμφιάλωσης, οπότε θα μπορεί να παρέχει το οξυγόνο στα κέντρα υγείας, υπαίθρου και πόλης που του νομού μας. Στην τελική ευθεία επιπλέον μπαίνει η συγκρότηση του τμήματο πυρηνική ιατρική στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, το οποίο θα λύσει χρόνια προβλήματα ασθενών του νομού που είναι υποχρεωμένοι σήμερα να μεταβαίνουν στο παγνί. Ε, το νοσοκομείο, όταν κατασκευάστηκε το 2001 που χτίστηκε από τη ΔΕΠΑΝΟΜ, υπήρχε μια πρόβλεψη να υπάρχει τμήμα πυρηνική ιατρική. Ε, δεν λειτουργήσε ποτέ. Ε, τώρα έχουν γίνει τα πιο αποφασιστικά βήματα. Καταρχήν, ο χώρος αυτός ο οποίος προοριζόταν για τμήμα πυρηνική ιατρικής εξοπλίζεται, γιατί πρέπει να εξοπλιστεί σύμφωνα με τους σύγχρονους νόμους ακτινοπροστασίας. Έχει ε, εξασφαλιστεί, ε, υπάρχει προμήθεια της γάμα κάμερας που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και ε, προκηρύχθηκε η θέση του γιατρού της πυρηνικής ιατρικής είναι ε, στον αέρα τώρα σε προκήρυξη. Ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον αρκετοί γιατροί. Οπότε, έχει γίνει το πρώτο σημαντικό βήμα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες διαδικασίες. Είναι ένα ιδιαίτερο τμήμα που χρειάζεται την έγκριση, αν θέλετε, από τον Δημόκριτο για τον τρόπο λειτουργίας. Χρειάζεται και παρελκόμενο ιατροτεχνικό εξοπλισμό. Χρειάζεται τεστ κιλιόμενο κυλιόμενο τάπιτα. Όλα αυτά δρομολογούνται τώρα. Με τη λειτουργία του τμήματο τη Πυρηνική Ιατρική θα είναι σε θέση ασθενεί οι οποίοι έχουν ανάγκη να υποβληθούν σε σπιθυρογράφημα, ραδιοανοσολογικές αναλύσει αίματο, θηριοειδού, οστών, μυοκαρδίου, νεφρών, ύπατο κτλ. να κάνουν τι εξετάσει στα χανιά.